Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Η μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, η Ανάσταση του Κυρίου μας πλησιάζει και διάφοροι σύλλογοι αξιοποιούν το γεγονός αυτό και προσπαθούν να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη οικονομικής στήριξης. Μία τέτοια εκδήλωση αποτελεί το Πασχαλιάτικο Μπαζάρ που θα γίνει το Σάββατο, την 1η Απριλίου, στο ξενοδοχείο Θέρμε από την 12ανησιακή Μέλισσα. Η αλήθεια είναι πως η εκδήλωση αυτή είναι πάντα πολύ πετυχημένη, διότι στηρίζεται από την τοπική μας κοινωνία. Τα προϊόντα που εκτίθενται εκεί διακρίνονται για την ποιότητά τους, υπάρχει μεγάλη ποικιλία και πάντοτε οι κυρίες του σωματείου μας εκπλήσουν με τις πρωτότυπες κατασκευές τους. Βέβαια, όλη αυτή η ανταπόκριση του κόσμου οφείλεται και στο γεγονός πως πλέον γνωρίζουν ότι στόχος της 12ανησιακής Μέλισσας είναι η υποστήριξη άπορων φοιτητών, 12ανήσιων φοιτητών, με στόχο να σπουδάσουν. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το έργο, αξίζει όμως να δούμε την ιστορία του σωματείου αυτού, της 12ανησιακής Μέλισσας, η οποία ξεκινάει από πριν την ενσωμάτωση των 12ανήσων και μοιάζει με παραμύθι. Και είναι μια ιστορία την οποία πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι μεγάλοι, αλλά και να μαθαίνουν και τα νεότερα παιδιά ακόμα και στο σχολείο. Το 1931, λοιπόν, η αείμνηστη Αντιγόνη Ζουρούδη, η οποία καταγόταν από την Χάλκη και είχε νυμφευθεί σημειακό άνδρα, εξού και το επίθετο Ζουρούδη, αποφάσισε να ιδρύσει ένα γυναικείο σωματείο με σκοπό το να διατηρήσει την μνήμη των Ελλαδιτών για το θέμα της 12ανήσου, που δεν ήταν άλλο από την ένωση με την Ελλάδα. Τότε λοιπόν απίφθινε προσκλήσεις στις 12ανήσιες γυναίκες των Αθηνών, είτε μέσω του τύπου είτε μέσα από προσωπικές προσκλήσεις, με στόχο να συγκεντρωθούν και να ιδρύσουν αυτό το σύλλογο. Και ο σκοπός του βέβαια ήταν και η κατάδειξη της ελληνικότητας των εθήμων της περιοχής μας. Πάρα πολλές εκδηλώσεις γινόντουσαν εκείνα τα χρόνια με την συμμετοχή πολλών 12ανησίων της Αθήνας και είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση όλο αυτό το γεγονός στον κόσμο. Μετά την ενσωμάτωση της 12ανήσου το 1948, καταφέρνουν να κτίσουν ένα πρεβαντόριο στην περιοχή της Κηφισιάς των Αθηνών, με στόχο να περιθάλψουν και να στηρίξουν και να βοηθήσουν 12ανήσια παιδιά, τα οποία είτε έπασχαν από ψυχικές είτε από σωματικές ασθένειες. Και οι παλιοί ροδίτες βέβαια θα γνωρίζετε τι σημαίνει πρεβαντόριο. Είχαμε και εδώ στη Ρόδο παλαιότερα. Να αναφέρουμε όμως και την έννοια και την ετυμολογία της λέξης αυτής. Η λέξη πρεβαντόριο είναι συνώνυμη της λέξης σανατόριο και προέρχεται από τη γαλλική γλώσσα. Σήμαινε το κέντρο στο οποίο υπήρχε θεραπεία και αποθεραπεία των ανθρώπων οι οποίοι έπασχαν από φυματίωση. Παίρνοντας τα χρόνια, επειδή και η ασθένεια της φυματίωσης εξέλιψε και οι συνθήκες ζωής ήταν καλύτερες, ο στόχος του σωματείου της 12ανησιακής Μέλισσας άλλαξε και έγινε η υποστήριξη των απόρων 12ανησίων φοιτητών. Η Μέλισσα της Ρόδου ιδρύθηκε το 1986. Και να θυμίσουμε ότι το 2002, παράλληλα με το Πασχαλιάτικο Μπαζάρ που έγινε στη Ρόδο, έγινε και στο Λουξεμβούργο και στην Αθήνα. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα μέσα από την ιστορία αυτή που συζητάμε πως οι προσπάθειες ανθρώπων, ακόμα και κάτω από αντίξωες συνθήκες, μπορούν να επιφέρουν πραγματικά πολύ σπουδαία και συγκινητικά αποτελέσματα. Και να ακούσουμε τώρα ένα 12ανησιακό τραγούδι, μια και μιλάμε για τη 12ανησιακή Μέλισσα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το «Πέρα στους Περακάμπους» από την Άννα και Εμιλία Χαντζηδάκη. Πάω κι εγώ καημένος,
πάω κι εγώ καημένος για να λειτουργηθώ. Να κάνω το σταυρό μου, να κάνω το σταυρό μου, να κάνω το σταυρό μου σαν κάθε χριστιανό. Βλέπω μια πανταχιά, βλέπω μια πανταχιά, βλέπω μια πανταχιά, βλέπω μια κοπελιά. Πέκανε το σταυρό της, πέκανε το σταυρό της, πέκανε το σταυρό της και λάβει η εκκλησιά. Ρωτώ, τι βοπού σε κοπελιά. Από εδώ κοντά με, από εδώ κοντά με, από εδώ κοντά με κι από το μαγαλά. Μα έχω γέρον άντρα, μα έχω γέρον άντρα, μα έχω γέρον άντρα και δυο μικρά παιδιά. Πολυμερείς με δέρνει, πολυμερείς με δέρνει, πολυμερείς με δέρνει, έχει σκληρή καρδιά. Βαρίστα μνή μου δίνει, βαρίστα μνή μου δίνει, βαρίστα μνή μου δίνει και κοντό σκηνή. Ναργίσω να γεμίσω, ναργίσω να γεμίσω, ναργίσω να γεμίσω για να βρει αφορμή. Για να προσευχηθεί, πάει στους περακάμπους όπως ακούσαμε στο τραγούδι αυτό το πολύ ωραίο δωδεκανησιακό τραγούδι. Όμως στις μέρες μας, εκτός από τους περακάμπους του τόπου μας, έχουμε διάφορους ορθόδοξους ναούς σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις Ηπείρους και συγκεκριμένα σήμερα θα μιλήσουμε για ένα μέρος που έχουν χτιστεί ορθόδοξες εκκλησίες και είναι το μεγαλύτερο βουνό της Αφρικής, το Κιλιμάντζαρο. Ήταν και αυτό προγραμματισμένο μέσα στο σχέδιο του Θεού, όπως μας αναφέρει ο Μητροπολίτης Ναϊρόμπη και Κένιας, κύριος Μακάριος. Το όρος Κιλιμάντζαρο είναι, όπως είπαμε, το ψηλότερο της Αφρικής. Είναι πάντοτε χιονισμένες οι κορυφές του. Έχει ύψος σε 3.103 μέτρα και προσελκύει χιλιάδες τουριστών κάθε χρόνο, οι οποίοι έρχονται για να θαυμάσουν τις φυσικές ομορφιές του. Στο βουνό ανεβαίνουν κάθε χρόνο ξεχωριστοί πεζοπόροι με ιδιαίτερη εκπαίδευση, περιηγητές. Αλλά όλοι αυτοί υπό τη σωστή έτσι επίβλεψη, διότι στα όρια αυτά υπάρχουν διάφορα και επικίνδυνα ζώα να κυκλοφορούν. Στις πλαγιές του όμως έχει πολύ ωραία τροπικά, λαχανικά και φυτά. Είναι το φαινόμενο μοναδικό. Έχει μια ιδιαίτερη ομορφιά όλο αυτό το τοπίο. Είναι ένα από τα επιβλητικότερα θεάματα της Αφρικανικής γης, τόσο που οι αρχαίοι θεωρούσαν πως εκεί μπορεί να κατοικεί μόνο ο Θεός. Να θυμηθούμε τον πρώτο αρχιμανδρίτη που έκανε ιεραποστολή στην Αφρική, τον πατέρα Νικόδημο Σαρίκο, ο οποίος στις αρχές του αιώνα, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, έσπηρε το λόγο του Ευαγγελίου και έκανε τις πρώτες βαπτίσεις. Σήμερα τα οστά του βρίσκονται στην Τανζανία. Στους πρόποδες του Κιλιμάντζαρου βέβαια υπάρχουν και άλλοι ορθόδοξοι ναοί και υπάρχουν και ιερείς από την φυλή των Κικούγιο και των Μασάι, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από την Πατριαρχική Σχολή. Και εκεί κάθε Παρασκευή ακούγονται αυτό το διάστημα οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας. Παρόλο λοιπόν που οι συνθήκες εκεί είναι πραγματικά δύσκολες, ανιδρία, ανομβρία, καυτός ήλιος να δυσκολεύει τις καθημερινές συνθήκες ζωής, το γεγονός του απόϊχου των χαιρετισμών της Θεοτόκου σε ένα τέτοιο σημείο μας γεμίζει ελπίδα και αισιοδοξία. Ο Χριστός είναι το μοναδικό μήνυμα αγάπης για τους ταλαιπωρημένους αυτούς ανθρώπους
Και είναι πραγματικά ένα θαύμα που εκεί, στο πουθενά, ακούγονται τα μηνύματα της Ορθοδοξίας μας και μπορούν να ταγεύονται αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο πολύ ταλαιπωρημένοι και εξουθενωμένοι. Η είδηση φαίνεται σαν παραμύθι. Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν. Τι είναι όμως τελικά αυτό που ελκύει τους κατοίκους εκεί, γενικά της Αφρικής, να προσέρχονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία? Μας δίνει απάντηση ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος, σε συνέντευξή του στο CNN της Ελλάδας. Είπε λοιπόν πως δεν είναι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν για τον Χριστό που έλκονται από τα σημεία της πίστεως, αλλά ακόμη και άνθρωποι άλλων δογμάτων, αναγνωρίζοντας φυσικά τη γνησιότητα της πίστεώς μας. Βέβαια διακρίνουν την αυθεντικότητα της Εκκλησίας μας, γοητεύονται από την ιστορία των 2000 χρόνων που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι δεν τους ζητά κανείς ανταλλάγματα, και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν και διαρροές πιστών προς άλλα δόγματα. Υπάρχουν ιθαγενείς ακόμη και στην καρδιά της ζούγκλας, οι οποίοι έχουν ασπαστεί τον χριστιανισμό και έχουν ιδρύσει ορθόδοξους ναούς. Όπου και εκεί ακούγονται αυτές τις μέρες, λοιπόν, οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας, και γι' αυτό θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που μας το ζητήσατε. Και πολύ καλά κάνατε, διότι είναι επίκαιρο και μας βάζει στο κλίμα όλο αυτό της Αναστάσεως του Κυρίου. Και μετά από το τραγούδι αυτό θα σας πούμε μια πολύ ωραία ιστορία που έρχεται πάλι από την Ιεραποστολή. Να ακούσουμε όμως το «Χαίρε θαλασσά μου», το πολύ ωραίο αυτό τραγούδι του Σταμάτη Σπανουδάκη. Yeah.
προχωρήσουμε στην ιστορία που σας υποσχεθήκαμε και μας έρχεται πάλι από την Αφρική. Μας τη στέλνει ο Μητροπολίτης Κένυας, κύριος Μακάριος. Είναι μια περιοχή εκεί όπου η Εκκλησία έχει επενδύσει πολύ στον τομέα της παιδείας με τρόπο πρωτοποριακό και παραδειγματικό. Οι καρποί βέβαια όλης αυτής της προσπάθειας έχουν αρχίσει πλέον να φαίνονται και είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία ωφελήθηκαν από τις ευκαιρίες μόρφωσης τις οποίες παρήχε η Εκκλησία μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι στα μέρη αυτά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και ο Μητροπολίτης εκεί καθημερινά δέχεται πάρα πολλούς νέους, παιδιά που του χτυπούν την πόρτα και ζητούν βοήθεια είτε σε χρήματα είτε σε είδος για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους. Επειδή όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το κομμάτι της εκπαίδευσης, έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον εκεί να υπάρχουν τόσο δημοτικά όσο και γυμνάσια. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι στα σχολεία αυτά, εκτός από την ακαδημαϊκή μόρφωση που οπωσδήποτε αποκτούν τα παιδιά, καλλιεργείται το ορθόδοξο φρόνημα και συναίσθημα και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και τα παιδιά εκεί γνωρίζουν απ' έξω όλη την κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, αλλά και πολλές ακόμη ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Αυτό νομίζω πρέπει να μας προβληματίσει εμάς που κάποιες φορές δεν θέλουμε να σηκώσουμε τα παιδιά μας, να τα ξυπνήσουμε για να εκκλησιαστούν τις Κυριακές, γιατί θέλουμε να τα αφήσουμε να ξεκουραστούν ή και γιατί πολλοί από εμάς δεν εκκλησιαζόμαστε την Κυριακή με την πρόφαση ότι έχουμε κάποια άλλα πράγματα να κάνουμε ή νιώθουμε κόπωση εξαιτίας της καθημερινότητάς μας. Μας λέει λοιπόν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κένυας κύριος Μακάριος πως μία μέρα ενώ καθόταν στο γραφείο του και συλλογιζόταν ξαφνικά χτύπησε η πόρτα του. Άνοιξε και ήταν μία νεαρή κυρία. Η κυρία αυτή ασπάστηκε το χέρι του με μεγάλο σεβασμό και του είπε πως μάλλον δεν θα την θυμόταν γιατί η τελευταία φορά που είχαν συναντηθεί ήταν όταν είχε τελειώσει το γυμνάσιο. Η ιστορία της κοπέλας αυτής δεν ήταν και τόσο ευχάριστη. Όταν είχε έρθει στο σχολείο ήταν ορφανή, ζούσε κάτω από άθλιες συνθήκες. Ευτυχώς όμως βρήκε καταφύγιο στην Μητρόπολη και κατόρθωσε να σπουδάσει και να πραγματοποιήσει τον ήρωά της να γίνει δασκάλα. Και για το λόγο αυτό λοιπόν είχε επιστρέψει να πει ευχαριστώ στον Μητροπολίτη και να του ανακοινώσει μια μεγάλη απόφαση που είχε πάρει για το παρόν. Είχε επιστρέψει για να φτιάξει κάτι πολύ όμορφο για τα ορφανάκια προστάτευτα παιδιά. Στη συνέχεια ίδρυσε ένα μεγάλο ορφανοτροφείο, το οποίο όπως είπε ο Μητροπολίτης απετέλεσε μια μικρή βασιλιάδα. Εκεί λοιπόν τα ορφανά στο ορφανοτροφείο αυτό μπορούσαν να βρουν σκέπη και καταφύγιο, να μένουν μέσα, να έχουν την τροφή και την ενδυμασία τους. Τα κτίρια είναι από την εποχή της αποικιοκρατίας και ανήκουν στο σιδηροδρομικό σταθμό, ο οποίος ακόμη και σήμερα λειτουργεί. Όλοι οι χώροι οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί είναι πάρα πολύ καλά φροντισμένοι και τακτοποιημένοι. Κάποιος ευσεβής χριστιανός αγόρασε και το διπλανό οικόπεδο για τις ανάγκες του ορφανοτροφείου και κάποιοι Κύπροι με τις δωρεές τους φρόντισαν να ανεγείρουν κάποιες αίθουσες για να λειτουργήσει το κτίριο αυτό. Μία χούφτα νεαρών δασκάλων θα λέγαμε προσπαθεί και συνδράμει επίσης το έργο αυτό και φυσικά υπό τη σκέπη της Ιεράς Μητροπόλεως. Αξιέπαινα όλα αυτά που γίνονται εκεί στην Αφρική. Νομίζω ότι οι εκφραστικές μας δυνατότητες είναι περιορισμένες για να τα σχολιάσουμε. Όλη αυτή η συζήτηση την οποία έχουμε κάνει έτσι μου θυμίζει κάποιους στίχους τραγουδιού οι οποίοι λένε «Ψάχνω κάτι καινούριο να πω, να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ». Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και τους υπόλοιπους στίχους από το τραγούδι αυτό. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω, να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Κάτι να σε εντυπωσιάσει, στον αέρα ένα σημάδι σου να πιάσει. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω, να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω, να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Μα κολλάω
και πάλι σ' όλα εκείνα που έλεγε γελώντας η Μελίνα. Βρήκα κάτι λοιπόν να σου πω που είναι πάντα καινούριο και απλό. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα. Σ' αγαπώ. Η καρδιά μου τρελάθηκε βαράει σαν ξεκούρδιστη πάντα. Σ' αγαπώ. Θα με βρεις το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν. Θα με εδώ κι όλα πάλι ξανά όπως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω. Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Μα νομίζω τίποτα δεν μου ανήκει. Τα κρατάει καλά κρυμμένα η αλήκη. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω. Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Και επειδή μιλήσαμε για την Αφρική, να θυμηθούμε και έναν Άγιο που εόρτασε η Εκκλησία μας την τέταρτη Κυριακή των Νηστιών, έναν μεγάλο μελετητή και βαθύ ανατόμο της ανθρώπινης ψυχής, τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναίτη. Ο οποίος βέβαια είναι περισσότερο γνωστός ως Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος από το σπουδαίο ομώνυμο βιβλίο του. Η Κλίμακα είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο που εκεί ο Άγιος Ιωάννης αναλύει τα πάθη και τα παρουσιάζει ως σκαλοπάτια τα οποία μας απομακρύνουν από το Θεό και αναλύει επίσης και τις αρετές ως σκαλοπάτια που μας οδηγούν στο Θεό. Η προβολή του σπουδαίου αυτού άνδρα κατά την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή θεωρείται πραγματικά απαραίτητη από τους πατέρες, διότι το σύγγραμμά του αυτό βοηθάει στον αγώνα που κάνουν οι πιστοί. Και ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης απετέλεσε πρότυπο, η οσιακή μορφή του, πρότυπο αγώνων που πάντοτε είναι επίκαιρος για να είναι πνευματικός οδηγός των πιστών που αγωνίζονται και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της Μεγάλης Σαρακοστής. Γεννήθηκε στην Παλαιστίνη ή κατά άλλους στη Συρία τον 5ο αιώνα, από ευσεβείς και πλούσιους γονείς. Οι γονείς του λοιπόν του προσέφεραν ιδιαίτερη εκπαίδευση, όμως κυρίως στάθηκαν στο να του μεταδώσουν όλη αυτή την ευσέβεια και την ευλάβεια της πίστεως στο Χριστό μας. Κοντά σε σπουδαίους πνευματικούς πατέρες, μελέτησε σε βάθος τη θεολογία, με πολύ ζήλο διάβασε την Αγία Γραφή και τους πατέρες και ήταν φιλομόναχος. Το όνειρό του ήταν να πάει στην έρημο και να μείνει εκεί, γι' αυτό εκάρει μοναχός. Η φήμη του βέβαια δεν άργησε να εξαπλωθεί ακόμη και στην εξορία στην οποία βρισκόταν και πλήθος κόσμου, κληρικών και λαϊκών τον επισκέπτονταν για να τον συμβουλευτούν. Από τις πολλές προσευχές του κατάφερνε να πραγματοποιεί πολλά θαύματα καθημερινά. Όταν κοιμήθηκε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, τον κάλεσαν για να τον διαδεχθεί. Πράγματι, για κάποια χρόνια έγινε ηγούμενος της Μονής και για το λόγο αυτό πήρε και το όνομα Σιναίτης, όμως η νοσταλγία για την ερημική ζωή δεν τον άφησε να παραμείνει πολύ. Μετά από κάποια χρόνια έφυγε και πήγε πάλι στην έρημο, όπου συνέγραψε τα δύο εξαιρετικά βιβλία, την Κλίμακα και τον Λόγο Προσποιμένα. Κοιμήθηκε το 606 και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 30 Μαρτίου, την ημέρα της κοιμήσεώς του, και ιδιαίτερα κατά την τέταρτη Κυριακή των Νηστιών μας. Ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος Άγιος, εφάμιλος του Αγίου Σάββα, του Αγίου Αντωνίου, του Αγίου Ευθυμίου και μάζευε γύρω του πλήθος μοναχών, οι οποίοι προσέτρεχαν για να πάρουν τις πνευματικές του συμβουλές.
Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και κατέγραψε όλες αυτές τις διδαχές και τις παρενέσεις τους στους άλλους μοναχούς για να μπορούν να τα βρίσκουν και να τα συμβουλεύονται ακόμη και όταν φύγει από αυτή τη ζωή. Η κλίμακα είναι μια νοητή σκάλα την οποία ανεβαίνει ο πιστός και στην κορυφή βρίσκονται οι αρετές. Περιέχει 30 λόγους οι οποίοι αντιστοιχούν σε 30 αρετές. Αρχίζει από τις αρετές οι οποίες αποκτώνται έτσι με πιο εύκολο τρόπο και έχουν θα λέγαμε μια περισσότερο πρακτική σημασία και συνεχίζει σε αρετές πιο δύσκολες οι οποίες έχουν θεωρητικό υπόβαθρο. Όπως είπαμε ήταν βαθύς γνώστης της ανθρώπινης ψυχής σε μια εποχή που η έννοια της ψυχολογίας δεν υπήρχε καθόλου. Ανατέμνει λοιπόν την ανθρώπινη ψυχή και εντοπίζει τις ροπές, τις έξεις, τις καταβολές της ψυχής και με τον τρόπο αυτό θεραπεύει και θωρακίζει τον άνθρωπο από την ψυχοκτόνο ενέργεια της αμαρτίας. Γνωρίζει πως στις ανθρώπινες ψυχές υπάρχουν βαθμίδες κάθαρσης από τα πάθη και βαθμίδες απόκτησης των αρετών. Για παράδειγμα, αρχίζει από την αρετή της μετάνοιας, την αρετή της μνήμης του θανάτου, της υπακοής, για να αποκολλήσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και ανεβαίνοντας συνεχίζει με την αρετή της απάθειας, της ησυχίας, της ταπεινοφροσύνης. Υπάρχει δηλαδή μέσα στο βιβλίο αυτό μια ιεραρχία, ούτως ώστε κάθε αρετή αποτελεί προϋπόθεση για την επόμενη και αυτή προϋπόθεση για την επόμενη. Η κλίμαξ είναι γραμμένη σε κομψή και λόγια γλώσσα. Έχει πολύ γλαφυρές αναπαραστάσεις, πολύ ευθύ λόγο, πολύ συγκεκριμένο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύει τον συγγραφέα της σε ιδιαίτερο γνώστη της ελληνικής γλώσσας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την σύγχρονη ψυχολογία του βάθους. Πάρα πολλοί επιστήμονες ψυχολόγοι έχουν διαβάσει τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Επίσης και το βιβλίο του «Λόγος προσποιμένας» είναι πολύ σημαντικό για όσους έχουν επιφορτιστεί με το έργο του να ποιμένουν ψυχές. Όπως είπαμε λοιπόν, τα σπουδαία αυτά βιβλία του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος είναι πολύ σημαντικό να τα έχουμε κοντά μας, καθοδηγητή αυτή την ιδιαίτερα κατανυκτική περίοδο την οποία διανύουμε τόσο η κληρική όσο και η λαϊκή που προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στον αγώνα αυτό. Όσοι λοιπόν ενδιαφερόμαστε για την κάθαρση από τα πάθη και την εξέλιξη στην πνευματική μας ζωή, ας τα προμηθευτούμε και είναι σίγουρο ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια. Και να ακούσουμε τώρα ένα πολύ όμορφο μουσικό κομμάτι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα που πλαισιώνει ένα ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη, «Φως και πάλι φως, η ψυχή που μάχεται».
και προχωράμε στις ανακοινώσεις μας. Η πρώτη ανακοίνωσή μας από το Σύλλογο Ιεροψαλτών Ρόδου Ευάγγελος Μουτάφης, ο οποίος μας ανακοινώνει πως την Παρασκευή 7 Απριλίου στις 7.30 Βρίαν στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου θα ακουστούν ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας και μυρολόγια της Παναγίας από τη Βυζαντινή Χοροδία του Συλλόγου τους. Θα συμμετέχει επίσης η Χριστίνα Κόζα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η επόμενη ανακοίνωσή μας έρχεται από την Σχόλη Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, την Δευτέρα λοιπόν, στις 3 Απριλίου και ώρα 8 το βράδυ, στην αίθουσα στο Ροδίνι. Θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να ακούσουμε τον πατέρα Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, το γνωστό σε όλους μας ως πατέρα Λίβιο, σε ομιλία με τίτλο «Ο άλλος δεν είναι ο Θεός σου, αλλά είναι ο άνθρωπός σου». Ο Σύλλογος Χαλκιτών Ρόδου Άγιος Ιωάννης μας ανακοινώνει πως θα βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας και Αδενής προς προσκύνηση στα γραφεία του στην οδό Εργάνης Αθηνάς 35 από την Κυριακή 2 Απριλίου στις 6.30 Βρίαν έως τη Δευτέρα 3 Απριλίου στις 5.30 Βρίαν. Την Κυριακή 2 Απριλίου στις 8 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας. Και να θυμίσουμε το Πασχαλιάτικο Μπαζάρ της 12νησιακής Μέλισσας που θα γίνει το Σάββατο 1η Απριλίου στο Θέρμε από το πρωί στις 10 έως το βράδυ στις 8. Και στο σημείο αυτό άλλη μία εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε μαζί σας την επόμενη Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Ως τότε, γεια σας!